τουρκική καταιγίδα της ερήμου ξεκίνησε πριν λίγες ώρες με την τουρκική αεροπορία και την τουρκική ρομποτική αεροπορία να πλήττουν 450 στόχους στο έδαφος της βόρειας και βορειοανατολικής Συρίας, υπό το φως μιας αποκάλυψης που σίγουρα ανισχύει αποτελεί είδηση. Η Τουρκία έχει εντοπίσει μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου στην νοτιοανατολική επικράτειά της, δηλαδή στις περιοχές των Κούρδων. Οι Τούρκοι χτύπησαν αποθήκες όπλων και πυρομαχικών καυσίμων, διοικητικά κέντρα και κέντρα εκπαίδευσης των Κούρδων του SDF και ήδη έχουν παρατάξει μια τεράστια στρατιά 50.000 προσωπικού. 2 τεθωρακισμένες ταξιαρχίες, 5 μηχανοκίνητες, μια ταξιαρχία ειδικών δυνάμεων και πολλές ανεξάρτητες μονάδες συνοριακών φρουρών. Το Τιλτεμίρ Ιαν-Ίσα, ο αυτοκινητόδρομος M4, Τιλραφάτ, Σέμπα, Καμίς, Λοντέρι και Κομπανέ βάλλονται ανηλαιώς. Η είδηση περί προστασίας πετρελαϊκών πηγών προκαλεί έκπληξη γιατί δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα από την Άγκυρα. Τώρα οι πληροφορίες μιλάνε για εντοπισμό κοιτασμάτων στις επαρχίες Μαρντίν και στο Σιρνάκ. Στόχος η δημιουργία τουρκικής ζώνης ελέγχου βάθους 30 χιλιόμετρων σε όλο το μήκος των συνόρων με τη Συρία και την πλήρη εκαθάριση των κουρδικών ενόπλων ομάδων και έλεγχο σε βάθος 50 χιλιόμετρων όλων των κινήσεων Κούρδων και Σύρων.